Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε σήμερα με τη φυσική γενικής παιδείας της Δευτέρας Λυκείου και πάμε να δώσουμε μια άσκηση πάλι της αντιστάσεις η οποία λέει τα εξής. Μας δίνει ένα σχήμα πάνω στον πίνακα. Είναι τρεις αντιστάσεις παράλληλα. Αυτό είναι το σχήμα, αυτή είναι η ρο 1, αυτή είναι η ρο 2, η ρο 3, η ρο 4, η ρο 5, αυτή είναι η συνολική τάση δε, θετικός αρνητικός πόλος και μας λέει το εξής, λέει στο παραπάνω, κύκλωμα δεν είναι η ρο 1 ότι είναι 4 ohm, η ρο 2 ότι είναι 6 ohm, η ρο 3 ότι είναι 8 ohm, η ρο 4 ότι είναι 6 ohm, συγγνώμη, η ρο 4 είναι 3 ohm, και η ρο 5 είναι 6 ohm, και το γιούτα 2 λέει, το γιούτα 2 είναι 8 αμπέρ. Να δούμε την ένταση του ρεύματος που διαρρύει την αντίσταση γιούτα 5. Μας δίνει το γιούτα 2. Ωραία, λοιπόν. Προσωπική μου άποψη και συμβουλή είναι σε αυτές τις ασκήσεις. Όταν έχετε τέτοια σχήματα, πηγαίνετε να κάνετε στο δύναμο κύκλωμα. Το ισοδύναμο κύκλωμα, αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι η ρο 1, είναι η ρο 2, 3, 4 που βγαίνει με αυτές τις τρεις παράλληλα και η ρο 5, διότι αυτή με αυτή που βγαίνει από εδώ και αυτή είναι στη σειρά. Και μετά βγαίνει. Αν θέλετε, και η άλλο λοιπόν. Δεν τη ζητάει στην άσκηση, να το πω. Λοιπόν, ας δούμε λιγάκι την άσκηση. Μας δίνει το 2-2 και μας ζητάει το 2-5. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε την 1 ρο 2, 3, 4, η οποία είναι ένα διαρρό 2 και ένα διαρρό 3 και ένα διαρρό 4. Να κάνουμε και μια παράδοση αυτή την περίπτωση. Εδώ πάει κοινός παράγοντας το R3, R4, εδώ το R2, R4, ο κοινός παράγοντας, για τάξη του παπλάσιου μισή, το ρο 2, ρο 3. Οπότε αυτό γίνεται ένα διαρρό 2, 3, 4, κάνει R3, R4, συν R2, R4, συν R2, R3, προς R2, επί R3, επί R4. Αντιστρέφω, το R2, 3, 4, είναι ρο 2, επί ρο 3, επί ρο 4, προς ρο 3, ρο 4, συν ρο 2, ρο 4, συν ρο 2, ρο 3. Άρα το R2, 3, 4, είναι ρο 2, 6, επί το ρο 3, που είναι 8, επί το ρο 4, που είναι 3, και από 4 ρο 3, επί ρο 4, 3, 8, 24, συν ρο 2, επί ρο 4, 3, 6, 18, συν ρο 2, επί ρο 3, 6, 8, 48, ohm. Αυτό κάνει 48 επί 3, 3, 8, 24, 2, 144 πάνω, και κάτω 24, 24 και 18 και 48, 8 και 8, 16, 20, 2, 4, 6, 7, 90. Αυτό βγάζει ό,τι βγάζει το ρο 2, 3, 4, ohm. 2, 3, 4, ohm. Και αν θέλω να βρω το ρο εδώ, είναι η ρο 5 και η ρο 1, 2, 3 και η ρο. Συγγνώμη, δεν τις έψα, σε πάνω πάνω, συγχωρείτε. Ωραία, η ρο είναι η ρο 1, η ρο 2, 3, 4 και η ρο 5. Και βγαίνει το άλλο λόγο. Ωραία. Τώρα, μας δίνει το γιώτα 2 και εμείς θέλουμε το γιώτα 5. Εγώ θα έλεγα το εξής.
Μια σκόπος λένε γραφείας, αυτό που είναι το Ιωτα 2, κάνουμε Ιωτα 2 ισούται B2 διαλόγιο και βρίσκουμε ποιο, το B2, το οποίο είναι Ιωτα 2 και το 2, το οποίο B2 είναι το Ιωτα 2 είναι 8, το Ιωτα 2 είναι 6, κάνει 48 πόλη. Τα 48 όμως αυτά πόλη, σας πληροφορώ, είναι η ίδια ενταμετρία, η ίδια ενταμετρία. Άρα, αφού δέχετε το B3, μπορείτε να κάνετε και τα 3 B3 δια 3 και να δείτε 48 δια 8 κάνει 6 εντά, δείτε το δια 3 και να κάνετε και τα 4 B4 δια 4, 48 δια πόσο δια 3 κάνει 16 εντά. Άρα, εσείς βρήκατε το γιώτα 1, το Ι3, το Ι2 συγγνώμη το είχατε, το Ι3 και το Ι4. Αυτά αν τα προσθέσετε όλα, κάνει το Ι αλληλικό, το οποίο είναι Ι2 και Ι3 και Ι4, το οποίο κάνει το Ι2 λοιπόν ότι είναι 8 αμπέρ, το Ι3 είναι 6, 14, 16, 30 αμπέρ είναι το συνολικό ρεύμα. Ωραία, αυτά κάνουμε στην αρχή και το ρόλο λίγο, να έχουμε μια εικόνα πώς βγαίνει η συνολική αντίσταση στο εκεί. Ευχαριστώ.